Είναι ένα φιλικό στα πλαίσια της προετοιμασίας. Το βλέπουμε σαν ευκαιρία να έχουν κάποια παιδιά λεπτά συμμετοχής για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Διαλέξαμε να παίξουμε το Χαλάνδρι που διαθέτει μια πολύ αθλητική και καλή ομάδα. Τα συμπεράσματα είναι αρκετά θετικά. Είδα διάθεση από τα παιδιά να επιβάλλουν το ρυθμό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν πολύ καλοί. Αντιδράσαμε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από ένα λάθος από Αράουτ. Αντιδράσαμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες να κερδίσουμε και είχαμε και αρκετά λάθη τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε και να τα διορθώσουμε πριν μπούμε και εμείς στη μάχη του πρωταθλήματος. Δεδομένου ότι έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο από το Χαλάνδρι να ετοιμαστούμε, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι. Τα δείγματα είναι θετικά, αλλά έχουμε και αρκετά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Πώς έχεις δει μέχρι στιγμής την ενίσχυση και των άλλων ομάδων στη ΓΑΜΑ Εθνική? Θα είναι ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα? Σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, όπως είναι η Ελευσίνα, δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα πέσουμε μαζί, όπως είναι οι παραδοσιακές ομάδες της Αθήνας. Οι ομάδες του Πειραιά είναι πάντοτε αξιόμαχες. Δεν ξέρουμε ακόμα δυστυχώς σε ποιον όμιλο θα είμαστε για να μιλήσουμε με ασφάλεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ετοιμαστούμε εμείς να γίνουμε όσο γίνεται πιο καλοί. Ούτως ώστε όποιος όμιλος και να μας τύχει να μπορέσουμε να σταθούμε στην κατηγορία με αξιώσεις. Ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία και να τους ευχηθώ τα καλύτερα και στο φίλο μου τον Σταύρο τον Αμαναδίδη και σε πολλά παιδιά που τυχαίνει να έχουμε συνεργαστεί. Είναι μια ομάδα που πάντοτε διαθέτει ανταγωνιστικές ομάδες και εύχομαι να πετύχουν τους στόχους. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.